βοήθεια του Ροδιακού Ομίλου Ταχυπλών θα ανακαλύψουμε σήμερα τις όμορφες παραλίες της ανατολικής πλευράς του νησιού. Θα ξεκινήσουμε από την παραλία Φάτου, μία από τις μεγαλύτερες και πιο όμορφες παραλίες του νησιού, και θα καταλήξουμε στο υπέροχο λιμανάκι Απόστολου Παύλου στη Λίμνο. Καπετάνος λοιπόν σήμερα στην περιήγηση που θα κάνουμε στην Ανατολική Ακτή, Ντάνη Χατζηγαπίου. Ευχαριστώ πολύ, καλώς ήρθατε παιδιά, καλώς σας βρήκα. Από το Ρότα που... Σίγουρα, από το Ρότα και μόνο από το Ρότα. Ο Ρότα είναι το νούμερο ένα πανελληνίως, όπως ξέρετε. Έχει τηρηθεί από το 1996 από κάποια μέλη. Συνεχίζει τη λαμπρή πορεία του ο Ρότα και όπως μας βλέπετε και στη τηλεόραση και στα ταξίδια του. Καθαρίζετε ακτές. Καθαρίζουμε ακτές, λιμάνια, ό,τι βρούμε. Θα ξεκινήσουμε με τα Κολύμπια, να δούμε τα λιμάνια, μέχρι να φτάσουμε στη Λίνδο, έχει ο Θεός. Εν πλώ λοιπόν, no limits, ξεκινάμε. Αφάντου, είναι η μεγαλύτερη παραλία της Ρόδου σε έκταση και βέβαια έχει διαφυλάξει τον αυθεντικό της χαρακτήρα, δεν είναι αξιοποιημένη ιδιαίτερα, όπως κάποιοι άλλοι θα θέλανε, αλλά οι λάτρεις της φύσης, φυσικά και της αυθεντικότητας, δεν μπορούν παρά να είναι ευχαριστημένοι που έχει παραμείνει παραλία αυτή σχεδόν ανέγκυχτη. Η θαλάσσια περιήγηση με το Ρότα συνεχίζεται. Από την παραλία Φάντου φτάσαμε στα Κολύμπια. Εδώ υπάρχουν και παιδικές κατασκηνώσεις και όπως μπορείτε να δείτε είναι ένα μικρό υπέροχο λιμανάκι. Φεύγουμε για στεχνά. Μετά τα Κολύμπια, η επόμενη παραλία που θα δούμε με το φακό του No Limits. Βρισκόμαστε στην παραλία Τσαμπίκα. Τσαμπίκα σημαίνει λαμπερή. Είναι και ένα όνομα που το συναντάμε πάρα πολύ συχνά εδώ στη Ρόδο. Έχει πάρει φυσικά το όνομά της από την μονή που βρίσκεται πάνω στην κορυφή του βουνού που βλέπετε. Εκεί βρέθηκε και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Μόλις φτάσαμε στην Κόκκινη Άμμο. Εδώ έχουν γίνει και ξακουστά πάρτι από τον Όμιλο. Είναι σίγουρα μία παραλία που μπορείς να την προσεγγίσεις μόνο από τη θάλασσα, αλλά υπέροχη όπως μπορείτε να δείτε. Μαγική. Από τα πιο όμορφα θέρετρα του νησιού, ο κόλπος στο Γραφικό Χαράκι. Και πίσω ακριβώς διακρίνεται και το υπέροχο μεσαιωνικό κάστρο. Like 26 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο βρίσκεται η Λίμνος, η οποία γνώρισε τεράστια άνθηση, υπήρξε εμπορική και ναυτική δύναμη κατά την αρχαιότητα και τη διακυβέρνηση του μετριοπαθού Στυράνου Κλεόβουλου, ένας από τους 7 σοφούς. Μέσα στο κάστρο της πόλης βρίσκεται και έχει διασωθεί ο αρχαίος ναός της Αθηνάς της Λίμνδειας. Οι οχυρώσεις του κάστρου δημιουργήθηκαν και κατασκευάστηκαν από τους Ιωαννίτες Ιππώτες. Αρχαίοι, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Ιωαννίτες Ιππώτες και Τούρκοι χρησιμοποίησαν το φυσικό αυτό οχυρό που κυριαρχεί και δεσπόζει στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σημαντικές σκηνές από το αριστούργημα της 7ης τέχνης στα κανόνια του Ναβαρόνε με τον Άντωνη Κουίν, τον Άντωνη Πένχρης και την Ειρήνη Παπά γυρίστηκαν εδώ στον κόλπο της Λίνδου, ακριβώς στο σημείο πάνω στα επιβλητικά αυτά βράχια. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη θαλάσσια περιήγησή μας, καταφτάνουμε στο απίστευτα όμορφο, μαγευτικό λιμανάκι του Απόστολου Αγίου Παύλου. Και φυσικά υπάρχουν ακόμα αναρρύθμιτες ομορφιές να ανακαλύψουμε. Ραντεβού λοιπόν του χρόνου ξανά εδώ στη Ρόδο, γιατί το No Limits θα γίνει θεσμός στο Σμαραγδένιο νησί. I will wait for you to come.